σχολή της Καλησφαίρα. Ονομάζομαι και Χαγιάς Δημήτρης. Κατάγομαι από την Αριδαία. Είμαι οικογενειάρχης πατέρας δύο παιδιών. Το ένα σπουδάζει. Ελεύθερος επαγγελματίας το επάγγελμα και συγκεκριμένα πολιτής λαϊκών αγορών. Τελευταία φορά στην πόλη σας το 2019, πάλι στις ευρωεκλογές του 2019. Από τότε σας έχουμε ενημερώσει άπειρες φορές με ένα μεγάλο δίκτυο που δημιουργήσαμε ήδη μας μέσω μαζικής επικοινωνίας για να μπορείτε να παρακολουθείτε τα δρόμενα και τις ενημερώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης. Από το 2019 μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Ας πιάσουμε λίγο το ελεύθερο επάγγελμα, τα επαγγέλματα όλων μας. Από τότε μέχρι σήμερα η πτώση είναι ραγδαία. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι, το βλέπουμε κάθε μέρα στο ταμείο μας, στο ζήτα που παράμε. Και αν δεν το αντιληφθούμε στο ζήτα που παράμε, το βλέπουμε στο τέλος του τριμήνου, του μήνα πλέον, που πάμε να αποθέσουμε το ΦΠΑ που οφείλουμε και που νομίζαμε ότι μέχρι τώρα πηγαίνει στο κράτος μας. 100% ΦΠΑ όλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 90% οι δασμοί από το Τελωνία. Όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκακτες εισφορές. Ξανά έκακτες εισφορές. Συνεχώς εισφορές για τον Έλληνα πολίτη. Έναν ελεύθερο επαγγελματίο ο οποίος δείχνει ότι δεν θα τέξει για πολύ ακόμα. 5 ολόκληρα χρόνια. Σας καλούμε, σας ξανακαλούμε. Και θα σας καλούμε συνέχεια. Μέχρι να έρθει η ώρα να πάρετε την πληροφορία που και εμείς πήραμε. Και να έρθετε να ενωθείτε κοντά μας. Από το 87 μέχρι σήμερα όμως προείπα 100% το ΦΠΑ της χώρας πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία χώρα η οποία πήγε στα μνημόνια. Ήθελε σώσιμο και την έβαλα στα μνημόνια. Τελικά, από πού θα ξεκινούνταν αυτό το χρέος? Το ΦΠΑ εμείς το πληρώνουμε πάλι. Έφυγε το ΦΠΑ, πάει. Πάλι ο Έλληνας πολίτης καλείται να εξοπλίσει αυτό το χρέος. Χρέος το οποίο αντί να μειώνεται αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σχεδόν στο διπλάσιο. Περπατήσαμε στην πόλη σας πολλές φορές, είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε διαζώσεις και να ανταλλάξουμε απόψεις και γνώσεις. Γνωρίζετε ήδη από τα δικά σας βιώματα αυτά που και συζητήσαμε και θα συζητήσουμε σήμερα πάλι εδώ μαζί με τους υποψήφιους μου για ακόμα μία φορά. Τα έχουμε καταλάβει, έτσι δείχνουμε. Δεν ξέρω όμως τι μας κρατάει μακριά από την ένωσή μας. Τόσα χρόνια ευρωβουλευτές πανέρχονται, Έλληνες ευρωβουλευτές πανέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταφέραμε κάτι? Ακούσαμε ποτέ κανένα να μιλήσει για το δίκαιο του Έλληνα, της Ελλάς μας? Τίποτα απολύτως. Τελευταία φορά θυμάμαι το 2014 που η Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλούσε να πληρώσουν, να εισπράξουν, έλεγε φώναζε από το βήμα και έλεγε ότι πρέπει οι Έλληνες να πληρωθούν από τις γερμανικές αποζημιώσεις. Το 2014, όπως και άλλες φορές, όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές καταψήφισαν την πρόταση. Και αυτή την πρόταση και όλες τις προτάσεις
τις οποίες άλλοι ευρωβουλευτές άλλων ξένων χωρών καταθέτουν υπέρ της χώρας και οι δικοί μας ευρωβουλευτές καταψηφίζουν. Αυτά τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Οι Έλληνες πολίτες δεν θα τέξουν άλλη μια πενταετία. Οι δουλειές μας ξύνουν. Το μεροκάματο πέφτει μέρα με τη μέρα. Οι ανάγκες μεγαλώνουν. Οι φόροι μεγαλώνουν. Όλα μεγαλώνουν. Όλα κατά του Έλληνα. Όλα στην πλάτη του Έλληνα πολίτη. Καλώς το βήμα του συνυποψήφιό μου, κύριο Σπύρο. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής, αλλά είναι και ιδιαίτερη τιμή που είμαι εδώ, στα Γιαννησά, μια ιστορική πόλη, που έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, ειδικά στο μακεδονικό αγώνα, που χάρη στη μάχη που δόθηκε εδώ, όλοι γνωρίζετε, άνοιξε ο δρόμος για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Αυτό που ήθελα λίγο να τονίσω και να τα ακούσουμε όλοι είναι ότι αφού η Ιερή Ελλάς, η πατρίδα μας, είναι η μήτρα όπου μέσα από αυτήν γεννιούνται τεράστιοι στρατιλάτες και παγκοσμιοποιητές όπως είναι ο Αλέξανδρος και ο Φίλιππος, κανένας δεν μπορεί να επιβληθεί της πατρίδας μας και όλα θα τελειώσουν υπέρ της Ελλάδος, η οποία θα γίνει και η κοιτίδα του πολιτισμού. Δράζοντας την ευκαιρία από αυτό που σας είπα για τον πολιτισμό, θα δούμε μία διαδρομή, γιατί το οικονομικό είναι αυτό που μας καίει όλους, μέσα από τον πολιτισμό και την πολιτιστική μας κληρονομιά, μία πάρα πολύ κρυφή διαδρομή, έτσι ώστε να δούμε τελικά ποια είναι η θέση του Έλληνα και της Ελλάδας στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Έχουμε προσφέρει εμείς σε όλη την ανθρωπότητα ή κάποιος έχει προσφέρει σε εμάς? Αν μιλήσουμε για τον πολιτισμό και την πολιτιστική μας κληρονομιά, τότε σίγουρα έχουμε πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα. Και βέβαια πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα για εμάς δεν είναι μόνο τα αρχαία χτερίσματά μας, οι ναοί μας, τα αγάλματά μας, που βρίσκονται παντού σε όλο τον πλανήτη. Όπου και αν ψάξουμε, θα βρούμε σίγουρα αρχαία ελληνικά αγάλματα, γλυπτά και αντικείμενα ανεκτήμητης αρχαιολογικής αξίας. Μήπως θα βρούμε αρχαία γερμανικά πουθενά, μήπως ολλανδικά, γαλλικά, τουρκικά? Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλος ο πλανήτης είναι Ελλάς. Και με βάση όλα αυτά, τα αρχαία χτερίσματά μας που βρίσκονται σε όλο τον πλανήτη, χίλια μουσεία σε όλες τις χώρες φιλοξενούν και εκθέτουν την κληρονομιά των προγόνων μας. Αρχαία γλυπτά και αγάλματα. Και έχουν τεράστιο οικονομικό όφελος από αυτό. Βέβαια, πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα για εμάς είναι και τα μαθηματικά, η ελληνική γραμματεία, είναι η αστροφυσική, η αστρονομία, η ιατρική, η ίαση, η θεραπεία, είναι το θέατρο, η μουσική, τα γράμματα, η γλώσσα, που μέσα από τη δικιά μας τη γλώσσα δημιουργήθηκαν και όλες οι άλλες διάλεκτοι ανά τον πλανήτη. Όμως, για όλα αυτά που έχουμε αποδεδειγμένα προσφέρει σε όλο τον πλανήτη, ποια είναι, συνέλληνές μου, τα οικονομικά ωφέλη για την πατρίδα μας? Υπάρχει έστω ένας Έλληνας ευρωβουλευτής όλα αυτά τα χρόνια, τα 44 χρόνια που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να έθεσε θέμα πνευματικών και κληρονομικών δικαιωμάτων? Η απάντηση είναι όχι. Και αν πάρω ως δείγμα από όλα αυτά τα χίλια μουσεία που σας έχω πει, μόνο για τρία μουσεία θα μιλήσω. Το Βρετανικό Μουσείο, όπου εκεί είναι, όπως όλοι γνωρίζετε, τα γλυπτά του Παρθενώνα, από τα οποία γίνεται πάρα πολύ φασαρία ότι κάνουμε διαπραγμάτευση για να έρθουν τα γλυπτά στη μητέρα Ελλάς. Αυτό που έχω εγώ να σας καταθέσω είναι ότι εάν υπήρχε μία
καθαρά ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα ασκούσε μία ατσάλινη εθνική πολιτική, τα γλυπτά μας θα ήταν πίσω εδώ και δεκαετίες. Ως δεύτερο δείγμα παίρνω το Μουσείο του Βερολίνου, όπου εκεί υπάρχει ένας τεράστιος βωμός του Δία, που τον πήραν οι Γερμανοί από την Πέργαμο και τον τοποθέτησαν αυτούσιο στο μουσείο τους. Για να σας δώσω το μέγεθος του ναού, για να καταλάβετε και τα ωφέλη που έχουν οι Γερμανοί από τα δικά μας, είναι 127 μέτρα όλη η ζωοφόρος που απεικονίζει την γιγαντομαχία. Και ως τελευταίο δείγμα παίρνω το Μουσείο του Λούβρου. Εκεί είναι οι δύο αδερφές μας, η Νίκη της Αμοθράκης και η Αφροδίτη της Μήλου, όπου μέσα από μία εντελεχή έρευνα που έχω κάνει για όλα τα οικονομικά στοιχεία από το Μουσείο, αλλά και από την επισκεψιμότητα του Λούβρου, μόνο για να δουν τα δύο κλεμμένα αγάλματα τα ελληνικά, το Μουσείο του Λούβρου έχει ένα οικονομικό όφελος 720 τρισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 100 χρόνια. Το ακούσαμε το νούμερο. 720 τρισεκατομμύρια. Και εγώ, εμείς οι Έλληνες, η χώρα μας κανένα όφελος. Εάν είχαμε κατοχυρώσει με βάση μια εθνική ατσάλινη πολιτική πνευματικά δικαιώματα έστω στο 1% του ποσού αυτού, αντιλαμβάνεσαι ότι θα είχαμε ωφέλη 7,2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Και μπήκαμε σε μνημόνια για 200 ψευτοδισεκατομμύρια. Έλληνες, μας κάνουν μεγάλη πλάκα. Και πρέπει τώρα να ενθωθούμε όλοι μαζί σε έναν μοναδικό εθνικό πολιτικό φορέα που είναι η Ελλήνος Συνέλευσης, για να πάρουμε ξανά πίσω τα δικά μας και τα δίκαιά μας. Θα μιλήσω λίγο και για τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από την ελληνική γραμματεία, από τις τέχνες, από τις επιστήμες. Ένας συγγραφέας, ο οποίος γράφει ένα μυθιστόρημα, έχει, φίλοι μου, πνευματικά δικαιώματα, ναι ή όχι, για αυτό το βιβλίο που γράφει? Η απάντηση είναι ναι. Και εγώ που θεμελίωσα, χάραξα τα γράμματα, δεν έχω. Ένας μουσικός, ο οποίος γράφει μια μουσική, έχει πνευματικά δικαιώματα. Και εγώ που θεμελίωσα τη μουσική, δεν έχω πνευματικά δικαιώματα. Ένας γλύπτης σε μια πλατεία που κάνει μια προτομή, έχει πνευματικά δικαιώματα. Και εγώ που θεμελίωσα την τέχνη της γλυπτικής, δεν έχω. Άρα αντιλαμβάνεστε τι έχει συμβεί και πόσο μεγάλη προσφορά έχουμε εμείς οι Έλληνες σε όλη την ανθρωπότητα, αλλά καμία προσφορά σε εμάς. Απέναντίας έχουμε εισπράξει κλέβη. Μας είπανε τεμπέληδες. Μας είπανε τη χώρα μας ψωροκόστενα. Ενώ μόνο από την πολιτιστική μας κληρονομιά αποδεικνύεται τώρα ότι υπάρχουν τεράστια ωφέλη σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Και επειδή δεν θέλω να σας κουράσω, θα κλείσω με τις απόλυτα σταθερές θέσεις της Ελλήνου Συνέλευσης όσον αφορά τα πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματά μας. Η θέση της Ελλήνου Συνέλευσης είναι κάθετη σε αυτό. Και ως μοναδική νομική εκπροσώπηση του έθνους των Ελλήνων, θα αναδείξει και θα αναβιώσει τον τεράστιο ελλάνιο πολιτισμό μας και θα κατοχυρώσει τα πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα της ελληνικότητας, έτσι ώστε να έχουμε ένα τεράστιο οικονομικό όφελος. Δύναμη φως σε όλους, ευχαριστώ πολύ. Καλό τον κύριο Στέλιο Τζίτζιο να έρθει στο βήμα. Έλληνες πολίτες της Πέλλας, καλησπέρα. Σήμερα ήρθαμε εδώ όχι ως επαγγελματίες πολιτικοί με ομικρονγιώτα, γιατί χορτάσαμε
από ειδικούς επαγγελματίες πολιτικούς. Ήρθαμε ως πολίτες και αυτή είναι η μοναδική ιδιότητα που είναι κοινή για όλους. Δεν έχει σημασία αν εγώ είμαι υδραυλικός, αν εσύ είσαι μηχανικός, γεωργός, γιατρός, δικηγόρος. Καμία σημασία δεν έχει και αυτό ξέρετε που φαίνεται. Στην βάση της δημοκρατίας, μία ψήφο εγώ, μία ψήφο εσύ, όποιος και να είσαι. Άρα, για να ενθυμηθούμε τη βασική μας ιδιότητα που είναι αυτή του πολίτη, όσο πλήτη, αν αναγραμματίσετε τη λέξη, που προστατεύει την πολιτεία, θεμελιώνει τους θεσμούς, ασκεί κριτική σε οποιονδήποτε του δίνει εξουσία, δηλαδή βγαίνει εκτός της ουσίας που είναι το σύνολο των πολιτών και του ανατίθεται να εκτελέσει συγκεκριμένη εργασία. Αυτή είναι εξουσία. Αλλά η ουσία είμαστε εμείς οι ίδιοι. Εμείς αυτό το έχουμε ξεχάσει. Γιατί οι πολιτικοί με όμικρο ιώτα διαλύσαν την πολιτική με ήττα, θάψαν τον πολίτη, κάνοντάς τον να απαξιώσει οτιδήποτε κοινό, οτιδήποτε συλλογικό και μπήκαμε στην ατομικότητα. Κοίτα τη δουλίτσα σου, ας είσαι εσύ καλά και δεν πειράζει. Έτσι καλοποιηθήκαμε χρόνια. Και από μία στήρα πολιτική που βλέπουμε τόσα χρόνια, γιατί δεν έχει γεννήσει τίποτα, γι' αυτό την αποκαλώ στήρα. Αν δεν ήταν, θα είχε γεννήσει πολιτισμό. Εμείς όμως έχουμε ξεχάσει τον ελληνικό πολιτισμό. Ερχόμενος εδώ, δεν πρόλαβα να μετρήσω πόσους τύμβους κλειστούς έχει. Πόσα θέατρα φαίνονται με γυμνό μάτι που δεν ανασκάφθησαν. Γιατί, για να μην θυμηθώ ποιος είμαι, γιατί πρέπει να ξεχάσω το γένος μου. Γιατί πρέπει να ξεχάσω ποιανόν παιδί είμαι. Το ανέφερε πριν ο συνέλληνάς μου, ο Σπύρος ο Κύρου. Και από όλα αυτά που αναφέρθησαν, πέραν των οικονομικών ωφελών που πρέπει να έχω, αδιαμφισβήτητα, δεν πρέπει να έχω έναν τεράστιο σεβασμό για αυτό που έδωσα, γιατί εγώ δεν ζήτησα ποτέ τίποτα πίσω. Χάραξα όλο τον πλανήτη, θεμελίωσα τα πρωτόκολλα λειτουργίας αυτού και τα έδωσα σε όλη την ανθρωπότητα. Γιατί αυτός είναι ο Έλληνας. Είναι αυτός που έχει και δίνει ανιδιωτελώς για την ανέλυξη του συνόλου. Φτάνοντας λοιπόν στο σύνολο, το τοπικό μας σύνολο, στα γεωγραφικά σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποτίθεται ότι ως Ένωση Ευρωπαϊκή είμαστε ένα σύνολο. Ενωμένο. Πώς με τόσες παρατάξεις μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Λαϊκοί, φιλελεύθεροι, σοσιαλιστές, αριστεροί, κεντρώοι, άκρο δεξιοί. Να θυμίσω μόνο ότι σε εθνικό επίπεδο η αριστερά, τα αριστερίζοντα κόμματα χωρίζονται περίπου σε 15-16. Δηλαδή, να μην τα βρούμε ούτε εκεί. Πάντα να έχει κάτι να μας χωρίζει, να μας διασπά. Για ποια ένωση μιλάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Δεν θέλουμε όλοι το ίδιο? Ο άνθρωπος Γεωργός Γάλλος θέλει κάτι διαφορετικό από τον άνθρωπο Γεωργό Έλληνα? Ασφαλώς όχι. Άρα τι είναι αυτό που μας κάνει να μην μπορούμε να ενωθούμε και να έχει χάσει η Ευρώπη τον προσανατολισμό της? Γιατί από ανθρώπι των λαών και των ανθρώπων έγινε Ευρώπη των ιδιωτικών εταιριών? Μήπως γιατί λείπουμε εμείς από εκεί, εννοώ οι πολίτες?
Σήμερα η Ελλάδα βιώνει την απώρεια μιας αυστηρής οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2010 και μετά, όταν επευλήθησαν τα μνημόνια. Γνωρίζετε ποιος μας επέβαλε τα μνημόνια? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που πρόεδρος της είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σήμερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που εκδίδει το ευρώ και πάνω βάζει σφραγίδα στα ελληνικά, στο ευρώ, γιατί εγγυάται από ελληνικό πλούτο, τεράστιο, από το 1936 η τράπεζα αυτή. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα, 2-1 είναι Ευρώπη. Το υπόλοιπο 1, το άλλο 33%, είναι υπάλληλός μας. Η σύμβαση του Bretton Woods λέει ότι εγώ με άλλους 43 ίδρυσα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους μισθούς τους τους πληρώνω εγώ κάθε χρόνο. Αλλά οι δικοί μας διαχειριστικοί μηχανισμοί δέχτηκαν την κυρία Λαγκάρ τότε να μας κουνήσει το δάχτυλο. Που την πληρώνω εγώ. Και μου το κίζει 4% κάθε χρόνο αυτά που κερδίζω εγώ στην πρωτογενή αγορά. Αλλά δεν μας άπε ποτέ κανείς αυτά. Δεν πρέπει να μάθει ο άνθρωπος και δύο Έλληνας σήμερα εδώ στον τόπο που μιλάμε ότι δεν είναι φτωχός και πώς να είναι. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Κατάγομαι από αγροτική οικογένεια, κάναμε 17 χρόνια καπνό. Είμαι υδραυλικός στο επάγγελμα, έχω δύο παιδιά. Δεν σας ενδιαφέρει, το λέω τυπικά, γιατί θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν έχει σημασία από πού έρχεσαι κοινωνικά. Έχει σημασία τι θες να κάνεις. Και πόσο ισχυρά πατάς για να το κάνεις. Το έδαφος αυτό μας το έδωσε η Ελλήνων Συνέλευση. Και δύο πρόεδρος μας, ο Αρτέμις Σόρας. Ο οποίος είναι, αν θέλετε, και ο μόνος πολιτικός άνδρας μετά τη μεταπολίτευση, ο οποίος φυλακίστηκε για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Γιατί αν δούμε τις δικαστικές αποφάσεις, αθώος για τα 600 δις, τι λέτε, αθώος για τις μετοχές της Ανατολής, αθώος για την προσφορά εξαγοράς του Τάφη Σίγμα, αθώος για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Και τι έκανε? Το δημόσιο δεν υπέστη ζημία, ο ιδιωτικός τομέας δεν υπέστη ζημία. Ποιος υπέστη ζημία? Τρόμαξε το καθεστώς, ότι θα ενωθούν οι Έλληνες. Ότι αυτοί έρχονται να διαχειριστούν ένα χρέος αιώνων και εμείς μιλήσαμε για πλούτο. Που υπάρχει, είναι υπαρκτός, υφίσταται. Σήμερα, συνέλληνές μου, η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα έσοδα. Μπορείτε να δείτε, έχετε κινητά. Πατήστε προϋπολογισμός 2024 Υπουργείου Οικονομικών. 107 δισεκατομμύρια, η Γερμανία 487. Πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά η Ελλάδα? Και αφού τα έχει, τι τα κάνει, γιατί δεν ξεχρεώνει? Δεν είναι ερωτήματα που πρέπει επιτέλους να απαντηθούν. Ποια είναι η Ελλάδα με τόσο πλούτο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Είμαι εγώ φτωχός συγγενής της Ευρώπης? Εγώ που το brand name της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη είναι εμπορική κοινοπραξία, δεν είναι κάτι άλλο, είναι αφημί. Έτσι για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, έτσι. Το Made in Europe είναι ελληνικό, η Ευρώπη είναι κόρη του Δία. Να μην ξεχαστούμε ποτέ. Άρα είναι δικό μου, γιατί δεν την είπανε κάπως αλλιώς? Την πούνε Λίχτενστάιν. Γιατί η Ευρώπη? Γιατί τα χνάρια τα δικά μου είναι στέρεα. Έχουνε βάση και αποδεικνύονται. Και πάνω σε αυτά τα χνάρια, πάνω στα χνάρια της δημοκρατίας, που όλος ο κόσμος μιλάει για αυτή, χτίσαν μια αναρχία. Γιατί τους χώρισαν τους ανθρώπους, μας χώρισαν σε κόμματα. Και άλλος τη δημοκρατία την είπε σοσιαλιστική, άλλος την είπε κομμουνιστική, που σοσιαλιστές και κομμουνιστές θέλουν το ίδιο πράγμα. Αν δείτε τις ιδρυτικές διακηρύξεις, Πασόκ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν σοσιαλιστική κυβέρνηση. Και γιατί πρέπει να υπάρχουν τόσο πολλοί? Ένας δεν φτάνει. Ήρθε η ώρα που οι μάσκες πέφτουν, αδέρφια. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά αυτή η οικονομική πολιτική που ασκήθηκε στην Ελλάδα, εμείς τότε λέει ζητούσαμε 110 δισεκατομμύρια. Εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα. 186 δισεκατομμύρια ήταν η ζημία
των τραπεζών στην Ελλάδα. Είχαν ανίσπρακτα 187 δις έξω. Όταν εσύ ο ίδιος που με ακούς, έχεις ένα δάνειο και δεν μπορείς να το αποπληρώσεις, πέφτει έξω η επιχείρησή σου και δεν μπορείς να εισπράξεις, ήρθε ποτέ η Ελλάδα να σου πει, άστο αδερφέ, να το κάνω δημόσιο χρέος, να το πληρώσουμε όλοι μαζί? Αυτό έγινε το 2010, αλλά κανείς δεν μας το είπε. Για να σωθούν οι τράπεζες. Σοβαρά. Και ποιος τις έσωσε τις τράπεζες? Ο Έλληνας πολίτης. Και γιατί με χρεώνει σήμερα 2 ευρώ τη συναλλαγή? Γιατί όταν θέλω να βγάλω τα χρήματά μου, με ρωτάει τι τα θέλω? Ποιος πολιτικός μηχανισμός είναι αυτός που θα προστατεύσει εμένα, σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Αφού το 10, το 12, στο μεσοπρόθεσμο και το 15, τα κόμματα αυτά υπέγραψαν ότι τα ίδια οι θεσμοί, δηλαδή, παραδίδονται της εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή παραδόθηκαν τα αφημί τους. Είπε πριν ο Σπύρος ο Κυρού για τη μάχη εδώ στα Γενιτσά. Πόσο αίμα έχει αυτή η χώρα? Εμείς, γιατί δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να πολεμήσουμε για αυτήν και την παραδώσαμε? Εθνική κυριαρχία. Πού? Στον συνέτερό μας. 30 χρόνια τότε συνέτερος, 43 χρόνια σήμερα. Για να μου δώσει υποτίθεται 110 δις, δεν ξέρω αν τα πήρα, δεν τα δώνε ποτέ. Γιατί τους ώρα τα λεφτά τα περιμένατε με αεροπλάνα και καράβια. Αυτά δεν ζήτησε κανείς να δούνε πώς ήρθαν στην Ελλάδα, ποια διαδρομή ακολούθησαν, ποιος τα έβαλε στο παντελόνι. Δεν μας νοιάζει, ναι, αλλά σήμερα αυτό πλήρωνε. Για να μας δώσει λοιπόν 110 δισεκατομμύρια, τι μας ζήτησε? Να δημιουργήσουμε την ΑΔΕ. Τι είναι η ΑΔΕ? Είναι μία αρχή η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα, λέει ο νόμος. Οι λογιστές να πάρουν θέση και να πάψουν να είναι πιόνια μιας ανεξάρτητης αρχής, η οποία βγάζει στο εξωτερικό πέρυσι μόνο 620 δισεκατομμύρια και κανείς δεν ρώτησε ποτέ που τα πήγαν. Γιατί οι λογιστές κρατάνε όλο το σύστημα αυτό στα χέρια τους. Αν σταματήσουν να κάνουν εγγραφές, τελειώσανε. Οι δικηγόροι να πάρουν θέση. Τότε μόνο μίλησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, έδωσε ένα μπόνους στην Τράπεζα Πειραιώς, τέρμα το παιχνίδι. Για να μας δώσουν λοιπόν εμάς αυτά τα 110 δισεκατομμύρια, δώσανε το φοροεισπρακτικό μηχανισμό, τα έσοδα, σε κάποιον ο οποίος δεν είναι Έλληνας. Δεν ελέγχεται από την Ελληνική Βουλή. Δώσαμε όλη τη δημόσια περιουσία στο ΤΑΙΠΕΔ, το κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών, σήμερα έγινε δωρεά από το ΤΑΙΠΕΔ στη Eurobank και η ελληνική αστυνομία πληρώνει ενίκιο στο κρατικό. Ένα μικρό δείγμα. Ζητήσαν να παραδώσουμε τις εθνικές μας οδούς σε ιδιωτικές εταιρείες και μας βάλανε φράχτες. Σε αυτό το δρόμο που εγώ τον πολέμησα και οι πρόγονοί μου χύσαν αίμα για να είναι ελεύθερος, ήρθανε, λέει, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και με βάλανε φράχτη. Δεν μπορώ να πάω, πρέπει να πληρώσω. Μου είπαν να πουλήσω τα τρένα μου στους Ιταλούς, σε ιδιωτική εταιρεία. Πούλησα τα αεροδρόμια μου, τα ξεπούλησα, τα έκανα δώρο, σε Γερμανούς, στη Φράπορτ. Ξεπούλησα τα λιμάνια μου σε δύο εταιρείες. Μία κινέζικη, την Κόσκο, και μία υποτίθεται φιλορωσική, παίρνει και ομάδες. Και σήμερα εγώ, αφού τα έδωσα όλα και έχω πληρώσει από το 2010 μέχρι σήμερα, μέχρι το 2021, συγγνώμη, 586 δισεκατομμύρια τοκοχρεωλήσια. Γιατί σήμερα, αφού παρέδωσα όλη μου τη διαχείριση στους συντυπούς, χρωστάω 657, ενώ μπήκαμε 325. Τι συμβαίνει που είναι λάθος? Απουσιάζουμε εμείς, ο πολίτης. Αυτό συμβαίνει. Γιατί δεν τους ρωτήσαμε ποτέ?
Εδώ μέσα στα καφενεία ξέρετε να τα λέτε. Και εγώ ξέρω να τα λέω πιο καλά ίσως. Δεν τον έπιασε από το γιακά να το πεις. Δεν μου λες. Το αμπέλι του πατέρα σου είναι το δημόσιο χρήμα. Δεν τους δρυμώξατε ποτέ. Δεν τους δρυμώξαμε ποτέ. Ο μόνος που τους δρύμωξε είναι ο πρόεδρος μας ο Αρτέμης Σόρας. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα λιγότερο και περισσότερο. Γι' αυτό και κυνηγήθηκε. Αλλά εμείς, χρόνια τώρα, από το 15 ως πολιτικός φορέας, θα μείνω μόνο μέχρι εκεί. Μέχρι και σήμερα, παρόλη τη λάσπη και τη χλέβη που έχουμε δεχθεί από το καθεστώς, παρόλη την πλήση κεφάλου που έχει γίνει σε εσάς για το ότι εμείς είμαστε απατεώνες, ενώ εμείς και εσείς είμαστε ακριβώς το ίδιο, σας αποδεικνύετε για άλλη μια φορά, είμαστε εδώ. Δεν φύγαμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορεί να μας τρομάξει ένας διαχειριστής. Μπορώ εγώ εσένα να έρθω να σε διώξω από το χωράφι σου? Μπορώ να έρθω να σε βγάλω από το σπίτι σου εγώ? Να σε τρομάξω? Θα βγάλεις την καραμπίνα και θα μου την άξεις τα μηνύκια στον αέρα? Όταν μιλάμε για το σύνολο, τι παθαίνουμε? Μιλάμε για την πατρίδα μας. Τα παιδιά αυτά τι θα πάρουν αύριο? Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς? Άδικο. Ναι, αλλά εμείς όταν γεννηθήκαμε πήραμε μία ανάσα όταν βγήκαμε από τη μήτρα της μάνας μας. Μία ανάσα, μία στιγμή. Η οποία αυτή ανάσα είχε όλο το δίκαιο και την αλήθεια της δημιουργίας. Και εμφανιστήκαμε. Μόνο με δίκαιο και αλήθεια περπατάμε. Γιατί συμφωνήσαμε στο άδικο? Για να μας κάνουν μία εξυπηρέτηση? Με βάλει σε δουλειά εμένα ποιος? Αυτός που έρχεται και σέρνεται για να του δώσω την ψήφο μου? Μετά πάω τον παρακαλάω να κάνω τι, μια ανταλλαγή? Και τι βάζω ενέχειρο? Το μέλλον των παιδιών μου? Αντιληφθήκατε τι βάζουμε ενέχειρο? Γιατί αυτό που βάζουμε ενέχειρο για το σήμερα εμείς θα βρουν να το πληρώσουν τα παιδιά μας αύριο. Η Ευρώπη λοιπόν διέλυσε μια χώρα. Σωστά. Τι όφελος είχε, αφού όλα τα πήραν οι ιδιωτικές εταιρείες? Σήμερα, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, η Ουκρανία δεν είναι εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γνωρίζετε. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία. Μην κοιτάτε που παίζει στη Eurovision. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε αίτηση ένταξης το 22. Ξέρετε πόσα λεφτά της έχουμε δώσει σήμερα? Δεν είναι μέλος προ... Επαναλαμβάνω, η Ελλάδα έχει βάλει τόνους χρυσό σε λογιστικές μονάδες, ιδρυτικό κεφάλαιο. Ό,τι λέω αποδεικνύεται. Τόνους χρυσό για τις τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε λογιστικές μονάδες, και ήρθε η Ευρώπη σε μία ώρα ανάγκης και τη διέλυσε. Στην Ουκρανία που δεν είναι συνέτερος δεν μας έχει δώσει τίποτα. Ξέρετε πόσα λεφτά έχουμε αποφασίσει να τις δώσουμε? Τις δώσαμε ήδη 85 και θα τις δώσουμε μέχρι το τέλος του 25 συνολικά 135 δις. Και τώρα βγαίνει περιχαρής ο πρωθυπουργός της χώρας και οι Έλληνες ευρωβουλευτές μας και λένε ο Ρώσος είναι έτσι, ο Ρώσος είναι αλλιώς, ο Ρώσος είναι αυτός, ο Ρώσος είναι εκείνος και πρέπει να πολεμήσουμε. Πάμε λοιπόν να χύσουμε για άλλη μια φορά το αίμα μας. Γιατί το δικό μας το αίμα θα χυθεί. Ποιος κερδίζει από τον πόλεμο? Έδωσε κανείς από εσάς εντολή να πάμε σε πόλεμο? Που βγαίνει η Γερμανία και λέει στους πολίτες της, μαζεύτε τρόφιμα. Θα αφήσουμε τη Γερμανία για τρίτη φορά. Για τρίτη φορά να μας σύλλει σε ένα παγκόσμιο αιματοκύλισμα. Δεν χορτάσαμε αίμα? Δεν χορτάσανε αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες αίμα? Ε? Ακούω πολλούς που λένε είναι σκληρό το καθεστώς. Εγώ ξέρω ότι όλα αυτά ιδρύονται με ένα νόμο. Ο νόμος έχει ψήφους. Η ψήφος είναι του πολίτη. Άρα αν ο πολίτης στο σύνολό το αποφασίσει, με ένα νόμο τελειώσαμε. Είναι τόσο απλό. Μια στιγμή, θυμηθείτε το, όπως εμφανιστήκαμε, μια στιγμή μας χωρίζει από το να αντικρίσουμε και πάλι το δίκαιο και την αλήθεια. Γιατί βγάζουν όλους τους υπαλλήλους από τις δημόσιες υπηρεσίες? Γιατί χτίζεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση? Για να μην υπάρχει απέναντί σου ο πολίτης,
ο οποίος μία στιγμή θα πει «Φτάνει πια ρε, δεν τον βλέπω, θα του πω ότι είναι ψέμα αυτό που συμβαίνει, θα του δείξω τον δρόμο να κάνει τη δουλειά του». Αλλά αν πας ένα μηχάνημα, το μηχάνημα δεν αντιλαμβάνεται. Πέντε του πάνε, πέντε ζητάει. Ψηφιακό νόμισμα είπανε για να μην έχει τη δύναμη στον παντελόνι. Τι λέτε, το πείραμα με τον COVID πέτυχε, αύριο μεθαύριο δηλαδή, άμα δεν συμμορφωθείς, κλείσιμο το ηλεκτρονικό, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, κλείσιμο το ρεύμα με το ψηφιακό ρολόι, κλείσιμο το πορτοφόλι με το ψηφιακό πορτοφόλι. Τελικά όλα αυτά γίνονται υπέρ του πολίτη. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές που θα μιλήσουν ποτέ για μένα. Βλέπουμε να υπάρχουν διάφορα κόμματα. Και εδώ, μέσα στον πεζόδρομό σας, νέες αριστερές, παλιές δεξιές, νέες δεξιές, άκρο αριστερές, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και έχει χώρο για όλα. Άμα δείτε το ψηφοδέλτιο, έχει πάνω από 30 σχηματισμούς. Για τον Έλληνα, χώρο, η χώρα αυτή έχει. Που φροντίζει πάντα διαχρονικά να διώχνει τα παιδιά της. 1 εκατομμύριο Έλληνες διώξαμε την περίοδο των μνημονίων και σήμερα δεν υπάρχει συνεργείο. Κάνω λάθος? Υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία μας. Οι γιατροί φύγαν έξω, κάνω λάθος? Δεν την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχω παροχημένες υπηρεσίες στα νοσοκομεία μου? Είμαι πολύ της άλλης κατηγορίας εγώ. Οι ευρωβουλευτές μου θα μιλήσουν ποτέ γι' αυτό? Δεν τους ενδιαφέρει που ο Έλληνας είναι ο μοναδικός συνέτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αγοράζει με δασμό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από άλλη ευρωπαϊκή χώρα? Ο Γάλλος από τον Γερμανό δεν πληρώνει. Ο Πορτογάλος από τον Γάλλο δεν πληρώνει. Ο Ισπανός από τον Ιταλό δεν πληρώνει. Ο Έλληνας πληρώνει από παντού. Γιατί? Σήμερα αυτό που χρήζει ιδιαίτερη σημασία είναι να επαναπροσδιοριστούμε ήδη. Πού? Εκεί που έχουμε οριστεί. Ποιος μας όρισε? Η ίδια η δημιουργία. Πώς μας όρισε? Ως 7ο δημιούργημα. Ποιος είμαι? Είμαι ο άνθρωπος. Και πρέπει να ξανασυστηθούμε. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό «ον» πάνω σε αυτό το πλανήτη που πληρώνει για να πιει νερό. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δει σε όλο τον πλανήτη, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που πληρώνει για να φάει. Έχει χτίσει όλες τις δομές παραγωγής ενέργειας και πληρώνει γι' αυτό. Ενώ γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά, όσοι γνωρίζετε το ρεύμα, ότι το ρεύμα το γιώνουμε. Δεν το μετρήσαμε ποτέ στην έξοδο τη βγάζει. Γιατί αυτή η κλοπή? Ποιος είναι αυτός που μας κλέβει? Μου κλέψαν τα αγάλματα, μου σπάσανε τις μύτες, μου κλέψαν τους ναούς, μου κλέψανε τη γλώσσα, μου κλέψαν την παιδεία, μου κλέψαν την ιατρική, καπηλεύθηκαν τη δημοκρατία, με κλέψαν στα μνημόνια, με κλέβουν καθημερινά, με κλέβει η ΑΔΕ, κλέβουν οι δήμαρχοι, κλέβουν τα ιεραρχικοί κομμάτων, κλέβουν οι βουλευτές. Τελικά έχει πολύ χρήμα η Ελλάδα. Αφού έχει για να κλέβουν όλοι αυτοί και δεν πτώχευσε ακόμα, γιατί το 12 γυρνάγαν τα ρολόγια ανάποδα. Αλλά δεν πτώχευσαμε γιατί ποτέ κανείς μας δεν αναρωτήθηκε γιατί. Αυτός που θα μας πτώχευε ή δεν πήρε τα λεφτά ποτέ? Ποτέ. Συντέλληνες μου, αισθάνομαι βαθιά υποχρέωση, μάλλον καθήκον, γιατί δεν είναι χρέος, να σας κοιτάξω όλους στα μάτια ως Ελλήνων Συνέλευσης, ως ένα σύνολο πολιτών οι οποίοι καθημερινά ζουν, βρουν και αναπνέουν με ένα και μόνο στόχο και σκοπό: τα δίκαια του Έλληνα πίσω. Ό,τι είναι δικό μου, δεν θέλω τίποτα ξένο. Όσα είναι, λίγα πολλά δεν με ενδιαφέρει, αλλά ό,τι είναι δικό μου το θέλω. Αφού και εσύ για τα δικά σου το θες. Αυτά δεν είναι δικά μας.
Γιατί αποδεχθήκαμε το άδικο? Λέμε δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Σοβαρά? Και αυτούς που πληρώνουν εγώ τι είναι? Τους πληρώνει κάποιος άλλος? Δεν υπάρχει, λέει, σώματα ασφαλείας. Δεν υπάρχει αστυνομία. Σοβαρά? Εγώ που τους πληρώνω τι είμαι? Δεν υπάρχουν πολιτικοί. Πώς δεν υπάρχουν πολιτικοί, αφού είναι κομματικοί μηχανισμοί? Η πολιτική ασκείται από τον πολίτη. Και έτσι θα παραχθεί και πολιτισμός. Και σήμερα το παραφύσι έγινε φυσιολογικό. Όλο το περιβάλλον μου είναι ασταθές. Νιώθω ανασφάλεια παντού. Και όπως λένε και οι φίλοι οι δικηγόροι, νιώθω τρόμο και ανησυχία καθημερινά. Οδηγώ στον δρόμο, νιώθω τρόμο και ανησυχία. Πότε θα σκοτωθώ? Θέλω να επιχειρήσω σε ένα ρευστό φορολογικό περιβάλλον? Νιώθω τρόμο και ανησυχία, δεν ξέρω. Γέννησα ένα παιδί Έλληνα. Νιώθω τρόμο και ανησυχία με φορολογική τεκματό εισόδημα. Γιατί? Με τιμώρησε που γέννησα έναν Έλληνα? Ανασφάλεια στην υγεία. Ανασφάλεια στη διατροφή. Αγροτικός όνομος. Εγώ σας είπα, έρχομαι από αγροτική οικογένεια. Κάποτε οι παππούδες μας κρατάγαν σπόρο. Γιατί τώρα δεν μπορούμε? Γιατί πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι. Τι είναι αυτό που σπέρνουμε? Υβρίδιο. Δηλαδή ύβρις Διός. Δηλαδή παράφυση. Δηλαδή, άμα δεν το ραντήσω, δεν το ποτίσω, δεν το λυπάμαι αυτό που θα μου πούν, ναι μάνε παραγωγή. Αδικό. Άδικο. Γιατί αυτό θα το φάω κι εγώ. Εσείς παίρνεις ντομάτες, θα τη γλιτώσεις από την ντομάτα, θα τη φας από το ροδάκινο. Εσείς παίρνεις ροδάκινα, θα γλιτώσεις από τα ροδάκινα, θα τη φας από την πατάτα. Και σήμερα απορούμε γιατί γεννιούνται παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Γιατί ο αυτισμός οργιάζει. 3 στα 10 παιδιά έχουν πρόβλημα ένταξης. 3 στα 10 παιδιά. Και κόψαν και όλες τις παροχές. Δεν είναι πολίτες Έλληνες. Άρα δεν πρέπει να ασχοληθώ με το τι το προκάλεσε. Δεν πρέπει να ασχοληθώ με το τι προκάλεσε το μνημόνιο. Δεν πρέπει να ασχοληθώ με το τι προκάλεσε το χάλι της υγείας. Πρέπει να δικάζω το αποτέλεσμα. Όπως θα πάω στον γιατρό και θα μου πει έχω πνευμονία, πάρε δυο χάπια, εντάξει. Δεν πρέπει να δω τι το προκάλεσε. Δεν πρέπει να δω τι μου προκαλεί. Όποια ασθένεια έχω πάνω μου και να το τελειώσω. Εμείς γι' αυτό ήρθαμε, για να τελειώσουμε. Και δεν θα φύγουμε ποτέ, ποτέ από εδώ. Αν δεν τελειώσουμε. Και όταν θα τελειώσουμε αυτό που έχουμε βάλει στόχο και σκοπό, τότε θα αρχίσει μια εθνική παλιγενεσία, όπου θα ξανασταθεί ο Έλληνας εκεί ακριβώς που του ανήκει. Ξέρετε που είναι αυτό? Στη βάση της φυσιολογίας του ανθρώπου. Δημιουργός και κυρίαρχος, άρχιεπι των δικών του. Σήμερα αυτό που θέλει η Ευρώπη και χρειάζεται είναι να επαναπροσδιοριστεί στην ένωση των ανθρώπων. Αν δεν υπάρξει αυτός ο οποίος έδωσε τη δημοκρατία, που η δημοκρατία, μπορεί κάποιος να μου πει τι είναι η δημοκρατία? Μπορεί κάποιος να βγει ακαδημαϊκός να πει τι είναι η δημοκρατία? Μήπως είναι η δύναμη του συνόλου των πολιτών? Και γιατί να έχει κόμματα? Πώς να έχει η δύναμη του συνόλου κόμματα, αφού τα κόμματα το σπάν το σύνολο? Άρα για ποια δημοκρατία μιλάμε? Ίσως για τη Νέα Δημοκρατία, όπου η ιδρυτική διακήρυξη τότε του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μπείτε τώρα στο Facebook και στο ίντερνετ και διαβάστε, αναφέρει. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξη όπου οι λίγοι και επώνυμοι καθοδηγούν τους πολλούς και ανώνυμους. Να μια Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, όχι η δημοκρατία όμως. Όπως η σοσιαλιστική δημοκρατία, η κομμουνιστική δημοκρατία, η φιλελεύθερη κτλ. Άρα η δημοκρατία τη βάλαμε εμείς. Εμείς θέσαμε τα θεμέλια. Και η δημοκρατία έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Μόνο δημόσια διοίκηση έχει. Είναι η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικά ελλημένων αποφάσεων του συνόλου των πολιτών. Και μόνο. Και αυτοί την κομματιάσανε. Και αφού την κομματιάσανε, τελικά πάραξαν δίκαιο ή άδικο? Γιατί αυτό που βιώνω σήμερα εγώ δεν είναι δίκαιο. Αυτό που βιώνει το παιδί μου και παλεύει σήμερα δεν είναι δίκαιο. Όπως δεν είναι δίκαιο
Να έχουν μεταναστεύσει τόσοι Έλληνες από το 52 και μετά στο εξωτερικό. Και η Ελλάδα δεν μπορεί να υπερβεί τα 10 εκατομμύρια. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπερδιπλασίασαν τον πληθυσμό τους. Ποιος είναι αυτός που με απαγορεύει εμένα να πληθύνω? Άρα, εφόσον εμείς είμαστε οι μύστες της δημοκρατίας και πρέπει ομολογουμένως από όλους να επικρατήσει η δημοκρατία, αν δεν υπάρχει ένας Έλληνας μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι κατ' επίφαση, επειδή το γράφει ταυτότητα, αλλά κατ' ουσία, ποιος θα μπορέσει να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στον δρόμο πίσω του ανθρωποκεντρισμού? Μπορείτε να μου δείξετε έναν? Έναν! Γιατί ένας μπορεί να κάνει τη διαφορά, αλλά σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας. Και όλοι αυτοί φοβήθηκαν τον έναν. Αυτόν τον έναν φοβήθηκαν. Και σου κάναν λύση κεφάλαιο για να τον απαξιώσεις. Άρα είναι ανάγκη η ελληνικότητα, όχι για μας μόνο, αλλά για το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι ανάγκη. Γιατί μόνο εμείς γνωρίζουμε πώς θα γίνει η ένωση των ανθρώπων κάτω από ένα πρίσμα ανθρωποκεντρισμού με έναν πλούτο τεράστιο που συσσωρεύεται από το 1944 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τα κέρδη μας στην πρωτογενή αγορά, και χτίζονται άτοκα, Lidl, IKEA, μπισκότα Αλατίνη, μπισκότα Παπαδοπούλου, Μπίκρο Σόλαρ, Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Εθνική Χαλιβουργία, ο ηλεκτρικός του Μποδοσάκη, ο σιδηρόδρομος μέχρι τη Λάρισα και τόσα άλλα έργα άτοκα. Και βάλαν δυο μπροστινούς για να μας πούνε την ιδιωτικά. Εγώ που είναι δικά μου, μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτά? Ο Ιταλός που είναι δικά του, μπορεί να έχει πρόσβαση? Αντιλαμβάνεστε τι ντόμενο έρχεται για το τραπεζικό σύστημα? Γιατί φοβήθηκαν τόσο πολύ όταν ο ένας βγήκε με πρόσωπο και ονοματεπώνυμο και δεν κρύφτηκε πίσω από μια ιδιωτική ανώνυμος εταιρεία, από μια offshore για να πούν οι αγορές? Και βγήκε με ονοματεπώνυμο και είπε: εγώ ήρθα εδώ, είμαι αυτός, έχω αυτά και θα σας τελειώσω. Γιατί? Γιατί θα αναβιώσω τον πολίτη. Και το μήνυμα το είχε δώσει τότε, το 19, όταν δεν του επιτράπηκε ως πολιτικός αρχηγός, χωρίς να είναι φυλακισμένος. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν φυλακισμένος. Ήταν σε προσωρινή κράτηση 18 μήνες. Να αποφασίσουμε τελικά τι έχει κάνει, αλλά να μην μετέχει στις εκλογές. Το είπε τότε μέσα από τη φυλακή ότι τώρα που φτιάχνω πολίτη θα δελάξετε όλοι. Γιατί αυτό είναι το διακύβευμα. Αν εσείς σήμερα, εμείς όλοι, πάτε αύριο στην τράπεζα και σηκώστε τα λεφτά σας, ξέρετε τι θα γίνει? Capital control. Γιατί οι τράπεζες δεν έχουν λεφτά, αδελφοί? Ποιος οικονομολόγος ξέρει με πόσα λεφτά γίνονται μια τράπεζα στην Ελλάδα? Πόσα λεφτά θέλει να έχεις? Είναι κάποιος που σπέρνει πάνω από 4-5.000 στρέμματα εδώ κοντά? Γιατί θα καταλάβει το νούμερο αμέσως. Με 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια κάνεις τράπεζα στην Ελλάδα. Και το 30% μόνο μετρητά, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο. Τα άλλα εγγυητική, δηλαδή η χαρτούρα. Και πού θα βρίσκουν τα λεφτά και δανείζουν? Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς? Η δημιουργία του χρήματος θέλει εγγύηση, ομόλογο. Και ο μόνος που έχει εγγύηση είναι ο ίδιος εγγύηση, είναι ο πολίτης κάθε κράτους. Οι δανειακές συμβάσεις υπογράφονται στο όνομα κάθε συνόλου πολιτών. Οι δανειακές συμβάσεις υπογράφτηκαν στο όνομα των Ελλήνων πολιτών. Οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού λαού. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Γιατί μας μπερδέψαν έτσι? Μπερδεύτηκαν οι διδάσκαλοι, να ξεμπερδευτούμε. Μπερδεύτηκαν οι δήμαρχοι, να ξεμπερδευτούμε. Οι ακαδημαϊκοί μήπως, γιατί το διαβάσαμε σε ένα χαρτί? Αν τα ρωτήθηκε ποτέ κανείς
Γιατί στον Όλυμπο 2.400 μέτρα βγαίνει ένα ποτάμι νερό. Πού είναι ένας φυσικός να με εξηγήσει πώς γίνεται. Να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Πού είναι το συγκοινωνούν δοχείο στα 2.400 μέτρα που υπάρχει μια τελείωτη λίμνη νερό που βγάζει εκεί το νερό του. Πού. Αυτή δεν μας ήταν η αρχή των συγκοινωνούν των δοχείων. Πώς βγαίνει το νερό εκεί. Στα 2.400. Και τόσα άλλα. Άρα αδέρφια μου, γιατί μόνο έτσι μπορώ να σας δω. Γιατί μία μάνα έχουμε. Η μάνα αυτή είναι η μητέρα μας Ελλάς. Και εγώ δεν δέχομαι να τη διασύρουν ακένδυτη στην Ευρώπη ως φτωχό συγγενή αυτής. Θα ανεχόσασα ποτέ να σέρνει κάποιος τη μάνα σας, να τη βιάζει μπροστά σας, να την κάνει κομμάτια και να τη δίνει σε ιδιωτικές εταιρείες. Για την Ελλάδα γιατί το δεχτήκαμε. Φουσκώνουμε όλοι με περηφάνεια και δει εδώ. Όταν μιλάμε για τον Αλέξανδρο Ωμέγα, λέτε να μπαίνει σε διαπραγματεύσεις ο Αλέξανδρος. Πριν φύγει για τη μεγάλη εκστρατεία της απελευθέρωσης των υποδουλωμένων ανθρώπων, κατέβηκε στη Θήβα και δεν έμεινε λιθάρι πάνω στο λιθάρι. Γιατί οι Μακαβαίοι είχαν κατακτήσει τη Θήβα. Έκανε διαπραγμάτευση μήπως. Ο Κολοκοτρώνης όταν έλεγε φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους, έμπαινε σε διαπραγμάτευση, συζητούσε τι θα κάνουμε. Εδώ είναι τα όπλα. Η μάνα φωνάζει για ελευθεριά. Θα πολεμήσεις. Όχι. Σήμερα εμείς τι πάθαμε. Δεν είμαστε εμείς παιδιά τους. Δεν είμαστε εμείς παιδιά του Λεωνίδα. Ποιος είναι. Που ακούμε Σπάρτη. Πάστα Navy Seals της Αμερικής στους Αμερικανούς πεζοναύτες και το πιο σκληρό σχολείο που έχουν έχει ονομασία 300. Άρα ο Λεωνίδας έδειξε τη γενναιότητα και την ανδρεία σε όλο τον κόσμο. Ποιος είναι αυτός που φόβησε τον Έλληνα σήμερα. Ποιος. Κάντε τον εικόνα να δείτε ότι δεν υπάρχει. Σήμερα λοιπόν αδερφιά έχουμε τεράστιο καθήκον. Αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε έναν εντελεχή έλεγχο, γιατί η Ελλάδα έχει καθηκόντα κέρδη, όχι δισεκατομμύρια. Το νούμερο έχει πάνω από 15 μηδενικά πίσω. Τον πιο δυνατό αριθμό που αλλάζει το αποτέλεσμα ανάλογα που βρίσκεται. Και αυτά που λέμε είναι αποδείξιμα. Γι' αυτό και ποτέ κανείς δεν άσκησε δύο εναντίον μας. Μπορείτε να αντιληφθείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Η διασπορά ψευδών ειδήσεων. Η ανησυχία λαού. Σήμερα αδέρφια, αν θέλουμε να αλλάξουμε αυτό που βιώνουμε τόσο σε εθνικό μα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να εμφανιστεί η ελληνικότητα. Πρέπει να θυμηθούμε το γένος μας και να γυρίσουμε πίσω στη ρίζα μας. Γιατί αν δεν γυρίσουμε πίσω, να κοιτάξουμε πού ήμασταν, ποιοι ήμασταν, αν δεν γνωρίζεις την κληρονομιά που σ' άφησε ο παππούς σου, μπορεί να τη διαχειρίζεται ένας συμβολεογράφος και σένα να σε κοροϊδεύει, να σε κερνάει κουλούρι το πρωί και αυτός δεν στάνει εκατομμύρια. Αυτό πάθαμε σήμερα εμείς. Μας κερνάνε κουλούρια με free pass, supermarket pass και δεν ξέρω πού θα πας αν συνεχίσεις με αυτόν τον ρυθμό. Και αυτοί γλεντάνε στην υγειά μας με τη δικιά μας κληρονομιά. Πρέπει να επικρατήσει ελληνικότητα. Αν θέλουμε ελληνική φωνή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζουμε Ελλήνων Συνέλευσης. Γιατί μόνο εμείς μπορούμε με αποδείξεις. Με βάση τη θέση μας και τη στάση μας σε ένα εχθρικό περιβάλλον απέναντι στον Έλληνα που αποδεικνύεται καθημερινά. Γιατί αν δεν ήταν εχθρικό, θα μπορούσα εγώ μέσα στη χώρα να δημιουργήσω
Δεν θα έπρεπε να πάω στην Αμερική να γυρίσω με εκατομμύρια. Δεν θα έπρεπε να πάω στην Γερμανία να με λένε μετά εδώ λαζό και να έρθω με εκατομμύρια και Mercedes. Θα μπορούσα να τα κάνω και εδώ. Αλλά εδώ με κρατάνε σφιχτά οι κομματικοί μηχανισμοί. Και δεν μπορώ να αναπτυχθώ. Πόσο είναι η φορολογία σήμερα για είσοδα άνω των 60.000 ευρώ? Συνέκαιρος μισά-μισά. Ε, ορίστε. Γιατί? Στη δική μου επιχείρηση εγώ 50-50, 24-26, 50 και ασφαλιστικές εισφορές 72. Γιατί? Ποιος είναι αυτός που με επιτρέπει εδώ μέσα να ζω και να εργάζομαι? Να μου επιβάλλει τέλος σύνδεσης για να συνδεθώ στο νερό που τον αγωγό τον έφτιαξα εγώ. Ό,τι βλέπετε γύρω μας το φτιάξαμε εμείς. Τέλος, γιατί πληρώνω? Είμαι άλλος. Τέλος επιδιδέσματος, γιατί πληρώνω? Είμαι σε ξένη χώρα. Δεν είμαι στην Ελλάδα. Δεν διοικούν Έλληνες. Μήπως είμαστε λίγο Εβραίοι μες στην Ελλάδα, μάλλον σιωνιστές? Μήπως έχουμε παραδώσει το κράτος μας σε ιδιωτικές εταιρείες εβραϊκών συμφερόντων, βλέπει Singular Logic, που μετράει τις ψήφους μας? Ε, μήπως? Εγώ δεν το ανέχομαι αυτό. Θα πρέπει ο Έλληνας, αδέρφια, να αναστηθεί. Να στηθεί δηλαδή και πάλι και να εμφανιστεί στο οπτικό πεδίο όλων. Γιατί όσο είναι κρυμμένος, αυτοί νομίζουν ότι εμείς πεθάναμε. Μπορεί να παραπέσαμε, ναι. Δεν έχουμε φύγει. 9 Ιουνίου λοιπόν, καλούμε όλους τους πολίτες, όσοι αισθάνονται Έλληνες και θέλουν την ελληνικότητα να αναβιώσει και να μπορέσουμε να αλλάξουμε το παρόν, όχι μακριά, το παρόν, με ένα απόλυτα αυστηρά στρατηγικό σχέδιο, με έναν πλούτο καθιερωμένο και υπαρκτό. Μίλησε πριν ο Δημήτρης Κεχαγιάς για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Η μοναδική χώρα που δεν έχει πληρωθεί. Δεν θέλουμε. Όχι. Μόνο η Κίνα υπερβαίνουν τα 540 δισεκατομμύρια με τους τόκους. Δεν τα θέλουμε. Το κατοχικό δάνειο που δώσαμε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια τότε, σημερινά λεφτά δεν ξέρω, δεν θέλουμε. Άλλα 700 εκατομμύρια που δώσαμε στον Μουσολίνη, δεν τα θέλουμε ούτε αυτά. Τελικά, δεν θέλω τίποτα. Μόνο εμείς οι Έλληνες μπορούμε να ανταλλάξουμε αυτό, αδέρφια. Ο πλούτος υπάρχει. Είναι αποδεδειγμένος και στις οθόνες του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι αποδεδειγμένος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι αποδεδειγμένος στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών. Είναι αποδεδειγμένος στην Παγκόσμια Τράπεζα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει να βγάλουμε το φράχτη που μας εμποδίζει. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο με τη βούλησή μας. Δίνουμε λοιπόν την Κυριακή την δύναμη, την δυνατότητα και την δυναμική μας σε ανεξάρτητες, αδέσμευτες φωνές. Και αυτές είναι αυτές της Ελλήνων Συνέλευσης. Στηρίξτε αυτόν τον ανιδιοτελή αγώνα που τόσα χρόνια κάνουμε. Στηρίξτε αυτές τις φωνές οι οποίες δεν πληρώνονται από κανέναν. Αυτοχρηματοδοτούμε αυτόν τον αγώνα. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει δημόσιο χρήμα. Δεν έχουμε νομοθετήσει εναντίον σου. Άρα ήρθε η ώρα να στηρίξεις αυτόν ο οποίος μιλάει μόνο για ελληνικότητα, για εθνική παλιγενεσία, με πλούτο, ισχύς και κάλος, γιατί αυτός είναι ο Έλληνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε. Σας καλώ να μας ψηφίσετε, να μας δώσετε τη δύναμή σας, γιατί η δύναμη η δικιά σας μπορεί να εμφανιστεί μέσα από ατσάλινες φωνές, αδιασάλευτες, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ξεσηκώσει όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι είμαστε το ίδιο, τα ίδια παιδιά γεννάμε, τις ίδιες ανάγκες έχουμε, για να μπορέσουμε να ενωθούμε στα πλαίσια μιας πραγματικής ένωσης με κέντρο τον ίδιο τον άνθρωπο. Ελλήνων Συνέλευσης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλό σας βράδυ.